Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή. Μας βλέπετε σήμερα ζωντανά εδώ στο Τηλεφός, όπου μας βλέπετε κάθε Πέμπτη μέσα από την εκπομπή Φιλοσοφικές και Θεολογικές Αναζητήσεις. Βλέπετε και τους δύο καλεσμένους της εκπομπής, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Σίσκο. Σας καλησπερίζω, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είσαστε κοντά μας για να συνομιλήσουμε ζωντανά εδώ με τον κύριο Ατζακλή, τον γιατρό, τον μόνιμο συνεργάτη του καναλιού και της εκπομπής μας, όλα αυτά τα φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα. Αγαπητοί τηλεθεατές, μπορείτε και εσείς μέχρι τις 8 η ώρα περίπου να μας παίρνετε τηλέφωνο και να μας λέτε και εσείς την άποψή σας για το σημερινό θέμα. Το σημερινό θέμα είναι «Πίστη και επιστήμη συνεργάζονται», είναι συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής, που στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τον σύγχρονο άνθρωπο, ένα θέμα που έχει μία διαχρονική εφαρμογή στα προβλήματα του καθημερινού ανθρώπου. Και πριν δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στον κύριο Σίσκο, να ξεκινήσουμε τον κύριο Σίσκο, απλά θέλω να πω μόνο μία κουβέντα. Είχα μια συνομιλία αυτές τις μέρες με κάποιον οικονομολόγο και μου έλεγε κάτι που μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, ότι ο Αριστοτέλης ακόμα και για την οικονομική κρίση, σε ένα έργο του που κυκλοφορείται οικονομικά, έχει παρουσιάσει κάποιους τρόπους οικονομικής πολιτικής. Το λέω αυτό για να δείξω λοιπόν ότι η φιλοσοφία, η θεολογία, οι επιστήμες που εμείς πρεσβεύουμε και συζητάμε εδώ κάθε Πέμπτη είναι επιστήμες που έχουν τη λύση για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Και καταλήγοντας, για να δώσω το λόγο στον κύριο Σίσκο, τα 5 βιβλία που έχω συγγράψει που αναφέρονται στα θέματα των εκπομπών είναι βιβλία φιλοσοφικά και θεολογικά, ενυπάρχουν στην Πανεπιστημίου 57, στη Σόλωνος 114 και σε μεγάλα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Κύριε Σίσκο, ξεκινάω από εσάς. Το θέμα, όπως είχαμε συζητήσει και όπως βλέπετε, είναι το πίστη και επιστήμη αν συνεργάζονται. Ένα θέμα που απασχολεί τον σύγχρονο άνθρωπο. Υπάρχουν πολλές απόψεις, υπάρχουν πολλές εκπομπές που έχουμε δει, έχουν γραφτεί πολλά άρθρα. Θα ήθελα λοιπόν να καταθέσετε εδώ, στην εκπομπή Φιλοσοφικές και Θεολογικές Αναζητήσεις, την προσωπική σας άποψη και να τα βάλουμε με τον κύριο Ατζακλή σε μία σειρά σήμερα, να δείξουμε τελικά ο επιστήμονας μπορεί να είναι και πιστός άνθρωπος. Γιατί πολλοί λένε το αντίθετο. Εμείς όμως πρεσβεύουμε, και απλά θα ήθελα να σας πω ότι το επιμήθειο της προηγούμενης εκπομπής ήταν ότι η επιστήμη και η πίστη και η επιστήμη συνεργάζονται, εξάλλου έχουν και μία ξεχωριστή αφετηρία. Ναι, πίστη και επιστήμη είναι χωριστά πράγματα. Και η πίστη έχει χωριστό αντικείμενο και η επιστήμη χωριστό αντικείμενο. Το να συνεργάζονται είναι πολύ καλό, αλλά το άλλο, το κακό είναι να μην αντιπαρατίθενται και να μην επιμβαίνει η πίστη στην επιστήμη και η πίστη στην πίστη. Διότι ξέρουμε όλοι ότι η πίστη, η θρησκεία ασχολείται με τον υπερφυσικό κόσμο, με τον Θεό, με τον Δημιουργό. Ενώ η επιστήμη ασχολείται με την διερεύνηση των φυσικών φαινομένων ή των φαινομένων γενικά του φυσικού κόσμου. Και η επιστήμη στηρίζεται στο πείραμα, στις παρατηρήσεις, στην υπεξεργασία των δεδομένων με βάση τα μέσα που διαθέτει η επιστημονική τεχνολογία και καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα. Και η επιστήμη, ξέρουμε όλοι, συνεχώς εξελίσσεται. Ορισμένα συμπεράσματα που είναι σήμερα ορθά, θεωρούνται ορθά, μετά αναθεωρούνται. Παίρνω ως παράδειγμα αυτό το μεγάλο πείραμα που θα γίνει στο ΣΕΡΝ, στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών στη Γενέβη, που θέλουν να παρομοιάσουν τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, και μάλιστα θέλουν να διαπιστώσουν την ύπαρξη ενός υποατομικού σωματιδίου, το σωματίδιο του Θεού το λένε, ναι, του ερευνητού Χίνγκς, και λένε ότι εάν αυτό διαπιστωθεί, τότε όλο το μοντέλο περί της δομής του φυσικού κόσμου επαληθεύεται. Και με αυτές τις θεωρίες του Αϊνστάιν και όλων αυτών των μεγάλων ατομικών και πυρηνικών επιστημών. Εάν λέει δεν το βρούνε με το πείραμα αυτό τι κάνει, γιατί προσομοιάζει τις συνθήκες
σε ορισμένα κλάδματα του δευτερολέπτου μετά τη μεγάλη έκρηξη. Ενδεχομένως να αναλλάξουμε λοιπόν όλη την θεώρησή μας περί της υπάρχουσας γνώσης του φυσικού κόσμου. Άρα λοιπόν βλέπετε από αυτό το φαίνεται και από το πείραμα αυτό που δηλώνουν οι πιο μεγάλοι επιστήμονες, ότι η επιστήμη εξελίσσεται και ότι η γνώση που αποκτά ο άνθρωπος για τα φαινόμενα που υπάρχουν στο φυσικό κόσμο συνεχώς διερευνούνται και εξελίσσονται. Η επιστήμη, όπως ξέρουμε, θέλει πίστη, η θρησκεία θέλει πίστη, διότι όλοι οι άνθρωποι, ο άνθρωπος αισθανόμενος αδύνατος μέσα στη μεγάλη αυτή δημιουργία, αισθάνεται την ανάγκη να πιστεύει στον δημιουργό του σύμπαντος και στον Θεό που προνοεί για τη λειτουργία του φυσικού κόσμου και για την τύχη του ανθρώπου. Λοιπόν, η πίστη είναι κυρίαρχο γεγονός στον άνθρωπο, το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα, αν μερικοί θεωρούν, λένε ότι είναι αγνωστικεστές, δεν γνωρίζω αν πρέπει να πιστεύω ή όχι. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λέμε είναι άθεοι. Για να είσαι αγνωστικός ή άθεος, χρειάζεται περισσότερη πίστη από το να πιστεύεις σε Θεό. Διότι είναι πιο εύκολο να πιστέψουμε ότι αυτό το σύμπαν έγινε από κάποιον, παρά να πούμε ότι έγινε τυχαίος. Δηλαδή, με τη λογική που αποκτήσαμε ως ανθρώπινα όντα, είναι πιο φυσικό να πιστεύουμε παρά να μην πιστεύουμε. Πιστεύω. Ωραία, κύριε Σίσκο, να είστε καλά. Αμέσως θα συνεχίσουμε και με εσάς. Περνάμε στον κύριο Ατζακλή. Κυρία Ατζακλή, πριν προχωρήσετε, απλά να υπενθυμίσουμε το θέμα που βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές. Μπορείτε λοιπόν με τις 8 η ώρα περίπου να μας πείτε τηλέφωνο ζωντανά εδώ, όπως και κάθε Πέμπτη, να συνομιλήσετε μαζί μας και να σας θέσουμε την ακούσουμε δική σας άποψη και να δώσουμε απαντήσεις στα πολλά ερωτήματά σας. Κύριε Τσακλή, να μας κάνετε κι εσείς μία. Θα πιαστώ κι εγώ από τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Σίσκο, τον οποίο χάρηκα πολύ που γνώρισα από κοντά. Και εγώ το ίδιο. Τον έχουμε ακούσει. Ακούω το όνομά σας πολλές φορές, ναι. Και θα έλεγα το εξής, ότι ακριβώς αυτό το σημείο, το ότι η επιστήμη αναθεωρείται με καινούργια δεδομένα, ενώ η πίστη είναι πάντοτε σταθερή στα παλιά της και σοφά δεδομένα, δηλαδή τα θεϊκά δεδομένα, τα δεδομένα τα οποία έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα μέσω των Αγίων Ανθρώπων. Δεν υπάρχει λοιπόν αναθεώρηση στη θρησκεία. Είναι ένας σταθερός πόλος που ο άνθρωπος μπορεί να βασίζεται. Και ο άνθρωπος ζητάει τη σταθερότητα πάντοτε στη ζωή του, διότι η αστάθεια αυτή του δημιουργεί και μια ανασφάλεια. Τώρα όμως είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος, εφόσον έχει χάσει την τέλεια γνώση που έχει ο Θεός, που είχαν οι προφήτες, εν μέρη οι προφήτες και σε τέλειο βαθμό ο Ιησούς Χριστός, επειδή ο άνθρωπος είναι ημιτελής σε αυτόν τον κόσμο, παλεύει με τη γνωσιολογία, με τον τρόπο γνωρίσεως του ενός αντικειμένου και συγκρίσεως των πραγμάτων μεταξύ τους, για να μπορεί να έχει, κύριε Φουντουλάκη μου, μια εικόνα της πραγματικότητος που ζει. Διότι αλλιώς πώς θα γινόταν? Δεν έχουμε την ενόραση ή την τελειότητα που είχαν οι προφήτες να ξέρουν ακριβώς το θέλημα του Θεού ή το θέλημα του ανθρώπου ως προς το Θεό. Και έτσι ο άνθρωπος παλεύει με τα νοητικά αντικείμενα, δηλαδή με τα αντικείμενα της ερεύνης του. Και οπωσδήποτε, όπως πολύ ορθά υπόθηκε προηγουμένως, είναι δύο διαφορετικοί τομείς. Αφορούν βεβαίως τον άνθρωπο. Εμείς κάνουμε τη διαφορετικότητα στους τομείς των ενδιαφερόντων μας, διότι δεν μπορούμε να ερευνήσουμε αλλιώς. Εάν ένας γιατρός δεν πάρει ένα μικροσκόπιο, δεν μπορεί να δει τα μικρόβια. Θα υποθέτει για αυτά, αλλά για να τα δει πρέπει να πάρει αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλούς τομείς ερεύνης στην επιστήμη, ενώ η θρησκεία έχει τους νόμους, τους θεϊκούς, τις εντολές του Θεού και εκείνα τα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα και δεν έχουν σε καμία ιστορική περίοδο αναθεωρηθεί, τουλάχιστον από την Ορθοδοξία, ενώ οι αιρετικοί καταπιάνονται συνεχώς και αλλάζουν αυτές τις νόρμες, αυτές τις βουλές, τις κρίσεις και τις εντολές του Θεού κατά το δοκούν. Επομένως λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε την επιστήμη από τη μεριά της ερεύνης, ενώ την πίστη από τη μεριά της σταθερότητος, των δογμάτων, γιατί η πίστη είναι κάτι που βγαίνει αυθόρμητα μέσα από την ψυχή του ανθρώπου, ενώ η επιστήμη είναι κάτι που το διαβάζει κανείς, το προχωράει, τάσεται με τον τρόπο αυτόν της μιας ή της άλλης μεθόδου για να φτάσει σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Κύριε Σισκονάτο, πάλι σε εσάς. Αυτό που πολλές φορές ακούγεται στην εποχή μας και όπως ξεκίνησα και στην αφετηρία αυτής της εκπομπής, ναι, είναι ότι ο επιστήμονας δεν μπορεί να είναι πιστός άνθρωπος. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη? Είχαμε πει εδώ με τον κύριο Ατζακλή την προηγούμενη Πέμπτη ότι υπήρξαν πολλοί και σημαντικοί επιστήμονες
που ήσαν και πιστοί άνθρωποι. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω στο θέμα αυτό? Είναι γνωστό ότι οι πιο μεγάλοι επιστήμονες ήταν πιστοί, ο Πασχάλ. Αυτό είναι Πασχάλ. Όπως πρέπει να ομολογήσουμε τώρα ότι υπάρχουν και μεγάλοι επιστήμονες που δεν πιστεύουν όπως πιστεύουμε εμείς. Πολλές φορές λένε ότι κάτι υπάρχει ένας δημιουργός, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Αλλά πάντως για μας, για το δικό μας νου, που είναι έτσι, μεγαλώσαμε και έχουμε αποκτήσει, λέμε το πιο εύκολο πράγμα είναι να πούμε ότι αυτός ο θαυμαστός κόσμος, ο οποίος επεκτείνεται σε βάθος δισεκατομμυρίων ετών, έτσι λένε οι αστρολόγοι, αυτό το απέραντο σύμπαν, με την μεγάλη μάζα και την αρμονία που έχει, είναι πολύ φυσικό να πούμε ότι κάποιος το έκανε, ο Δημιουργός. Ο Δημιουργός. Έτσι. Και εμείς βέβαια λέμε ότι ο Δημιουργός είναι ο Θεός. Λοιπόν, είναι πολύ λογικό. Υπάρχει μια ομάδα επιστημόνων που τους βλέπουμε και σήμερα, λένε ότι αυτά γίνανε τυχαίως. Μπορεί να απαντήσει κάποιος, μόνο αυτό οι επιστήμονες, ακόμα και αυτοί που τώρα θα διερευνήσουν το Big Bang, όταν τους λες ποιος προκάλεσε το Big Bang, ποιο ήταν το κινούν, αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, το λέει ο Αριστοτέλης. Ναι, ο Αριστοτέλης, το κινούν. Ποιος προκάλεσε αυτό, μόνο το έγινε. Μετά από την έκρηξη, λέμε εμείς, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι φυσικοκοινωνικοί νόμοι, τελεολογία. Τελεολογία, ναι. Έτσι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Επομένως, αρκετά πράγματα γίνονται τυχαίως. Αλλά όμως, πότε ξεκινάμε μια υπάρχουσα ύλη, η οποία ύλη δημιουργείται και εξελίσσεται βάσει ορισμένων νόμων, στους οποίους νόμους κάποιος τους έκανε, δεν έγινε τυχαίως. Και επομένως, μέσα στη διαδικασία της εξελίξεως της ύλης και του σύμπαντος, ορισμένα πράγματα γίνονται τυχαία. Αλλά αυτό όμως είναι μέσα στην τελεολογία της δημιουργίας. Αυτό πρέπει να το διακρίνουμε, γιατί πολλές φορές λέει αυτό τυχαίο. Όταν πηγαίνουμε τώρα εδώ, 10 άνθρωποι πηγαίνουμε στους δρόμους, μπορεί ένας να πάθει ένα ατύχημα. Έτσι, αυτό είναι στατιστικό φαινόμενο. Λοιπόν, γι' αυτό λένε πολύ, ακόμα και για την θεωρία του Δραβίνου, είναι η θεωρία της επιλογής, ορισμένα τυχαίως, τα οποία όμως, ιδιαίτερα εμείς που διακρίνουμε ένα θαυμαστό κόσμο, είναι δύσκολο να τα αποδεχτούμε. Κύριε Τζακλή, θα το πάλι σε εσάς. Και πριν έρθω σε εσάς να υπενθυμίσω, αγαπητοί τηλεθεατές, ποιο είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής για όσους άνοιξαν τώρα τους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Το θέμα τιτλοφορείται «Πίστη και επιστήμη, εάν συνεργάζονται». Ποια είναι η προσωπική σας άποψη? Στη σημερινή εκπομπή καταθέτουν την άποψή τους, εκτός από μένα, ο κύριος Παναγιώτης Σίσκος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα της περιβαλλοντικής χημίας, και ο κύριος Βασίλειος Ατσακλής, γιατρός γενικής ιατρικής, που ενασχολείται με τα θέματα αυτά πολλά χρόνια και έχει και μια ωραία και επικοδομητική εκπομπή στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο 91,2. Πείτε μας λίγο, κύριε Ατσακλή, γιατί έχουμε μια ερώτηση από κάποιους φίλους που ρωτάνε τι ώρα ξεκινάει η εκπομπή. Έχουμε βραδινές στο βραδινό πρόγραμμα και πρέπει να είναι λίγο ξενύχτες αυτοί που θα ακούσουν τις εκπομπές μας. Γιατί μια εκπομπή είναι στις 12.30, είναι το Ευαγγέλιο, που τώρα έχει 12 χρόνια που γίνεται μια συνεχής περιστροφή. Όλο το χρόνο έχουμε το Ευαγγέλιο. Ναι. Τελειώνει το ένα, τελειώνει ο Μαθαίος, αρχίζει ο Μάρκος, μετά ο Λουκάς, μετά ο Ιωάννης, μετά ξανά πάλι κλπ. Ναι. Και αυτό γίνεται τώρα μια δωδεκαετία. Βέβαια, οι άνθρωποι που κοιμούνται νωρίς δεν το προλαβαίνουν. Τι ώρα είναι αυτό, είπαμε? Στις 12.30 ώρα. 12.30 με μία περίπου είναι. Είναι για εκείνους οι οποίοι κάπως. Δεν έχουν ύπνο, είναι πολύ καλό όμως. Ναι, για αυτούς που εργαζόμαστε, εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά για αυτούς που. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται και στο κρεβάτι, έτσι, περιλίκες, πολύ. Και έχουν αλλάξει και, κύριε Τζακλή, και αλλάξει και οι ρυθμοί της ζωής μας πολλές φορές. Πάρα πολύ. Κοιμούνται αργά, δηλαδή δεν είναι λίγοι αυτοί που κοιμούνται αργά. Οπότε πολλές φορές τέτοια ώρα είναι και χαλαρωτική αυτή η εκπομπή, γιατί την έχω ακούσει πολλές φορές και είναι μια ωραία και οικοδομητική εκπομπή. Είναι σαν την προσπάθεια που εμείς κάνουμε εδώ. Και το Σάββατο στις 10.30 έχουμε τα πατερικά κείμενα, όπου αναλύουμε τις καλύτερες πατερικές περικοπές πάνω στα Ευαγγέλια των Κυριακών. Υπάρχουν θαυμάσια πράγματα να δει κανείς. Υπάρχει ένα βιβλίο του Μπουρατζέρη, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Μπουρατζέρη στο Άγιον Όρος. Για τις Κυριακές, τις 52 Κυριακές του χρόνου. Του χρόνου. Και έχουν όλα τα Ευαγγέλια για την ανάλυση, κύριε Πουδουλάκη μου.
και το συστήμα ανεπιφύλακτα στον Λιονίκο που θέλει να μελετήσει αυτά τα πράγματα είναι από 30 διαφορετικούς πατέρες. Mm-hmm. Μέγας Βασίλειος, ναι, ναι. Όλοι οι πατέρες, Χρυσόστομο κλπ. Είναι μέσα αυτό, ο πλούτος αυτός της Ορθοδοξίας, ο οποίος είναι ασύλληπτος και δεν φτάνει μία και δύο ζωές στον άνθρωπο για να μπορέσει να, όχι μόνο να εννοήσει και να μπει βαθιά, αλλά μόνο να αναγνώσει αυτό το πλούτο, ξέρω εγώ. Όπως πολύ καλά ξέρετε κι εσείς, στο Μινκ υπάρχουν δεν ξέρω πόσοι τόμοι, οι οποίοι έχουν αποθησαυριστεί εκεί χιλιάδες σελίδες στον πατέρα υλικού, τον πατερικό υλικό. Λοιπόν, για το θέμα μας τώρα, το οποίο έχουμε αρχίσει να το παλεύουμε και νομίζω ότι δεν είναι και εύκολο να συζητήσει κανείς πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είπαμε έχουμε κάνει ένα διαχωρισμό. Αλλά μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου είναι αποδεκτό ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο. Αυτό το πράγμα πώς θα το αποδείξει έναν άνθρωπο που δεν το δέχεται. Δεν υπάρχει κάποια μέθοδος. Η πειθό είναι μόνο το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού και αν ο άλλος έχει την αντίληψη αυτού του πράγματος και είναι ζήτημα μια ζωή να το καταλάβει δηλαδή. Γι' αυτό λέει και το Ευαγγέλιο, υπάρχουν οι εργάτες της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι και είναι πολύ βάσιμο αυτό, εγώ το είδα σε ίδρυμα μέσα που έμεινα 10 χρόνια ολόκληρα, ότι υπήρχαν σκληροί άνθρωποι, αντίπαλοι του χριστιανισμού, οι οποίοι λέγαν όλα αυτά τα ανόητα και εμπολείς αθεολόγητα, όχι μόνο αθεολόγητα, να σας πω κάτι. Η σύγχρονη αθεία είναι και αγράμματη. Δηλαδή, δεν ξέρουν τα βασικά πράγματα. Αρχίζουν και σου λένε, μα τα Ευαγγέλια τα γράψαν οι παπάδες. Ο ένας μου έλεγε προχτές, στο δεύτερο αιώνα λέει γραφτήκαν τα Ευαγγέλια. Εντάξει, λέω, αυτές είναι βασικές. Ναι. Δεν είναι σωστό, όπως ξέρουμε όλοι, είναι 60-70. Ούτε τη βάση, ας πούμε. Δεν είναι. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Αμήν, λέγω ημίν, είναι η μόνη μας βάση και δύναμη να πούμε ότι εφόσον το λέει ο Χριστός και εφόσον οι Απόστολοι το αποδισαυρίσαν ακριβώς όπως το είπε ο Χριστός, για μας αυτό αποτελεί τον νόμο. Μάλιστα. Το νόμο του Μπομπ Μαριότ, που λέτε εσείς, το νόμο του. Μποϊλότ. Του. Της χημίας αυτή, η νόμη της χημίας. Κέλλη και λοιπά, ναι, είναι νόμοι αυτοί. Έχουμε και νόμους του Πασχάλ. Φυσική νόμη, ναι. Πασχάλ, νομίζω είναι για το πιεστήριο, αν δεν κάνω λάθος. Για το πιεστήριο αυτό. Ή κάτι είναι. Πώς την αποστηρίωση. Πώς είναι. Και πώς ένας άνθρωπος μπορεί να καθιερώνει νόμους. Δεν μπορεί ο Θεός να καθιερώσει νόμους. Αστείο μας φαίνεται, έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, δύο την ευκαιρία. Τώρα θυμήθηκα, ενώ δεν είχα χρόνο πολύ σήμερα για. Πείτε μας, να σκεφτώ για την εκπομπή, γιατί ήμουν σε ένα σημείο από το πρωί. Άλιστα. Θυμήθηκα τώρα που το θέμα το συζητάμε, mm-hmm. ότι η Ένωση Λιθυμικών έχει, δεν έχει το Θεό της, αλλά έχει τον Άγιο της, που λέμε οι αστειευόμενοι. Έχουμε τον Άγιο Μένιγνο τον Κναφέα. Άγιος. Μένιγνος ο Κναφέας. Και ο εξαιρετικός συνάδελφος και υμνογράφος, Χράλαμπος Μπούσχες που γιόρταζε χθες, τον ξέρετε, είναι μεγάλος συμνογράφος της Εκκλησίας μας, ανακάλυψε ότι υπήρχε ένας Μένιγνος Άγιος, μάρτυρας, στην Καπαδοκία νομίζω, μαρτυρήσε τους πρώτους αιώνες, της μαρτυρικής περίοδου, ο οποίος το επάγγελμα ήταν λευκαντής, δηλαδή λευκάνε τα ρούχα και εμείς θεωρούμε ότι μέσα και η βαφική και η λευκαντική είναι μια χημική πράξη. Λοιπόν, και τον καθιερώσε όμως ο Άγιο, η προστάτη των χημικών και με έγκριση της Ιεράς Συνόδου. Λοιπόν, και μέσα στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων, καλέσαμε τον πατέρα Γεώργιο, τον νη Μητροπολίτη Πάφου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν, είναι πτυχιούχος της χημίας, φοιτητής μου υπήρξε. Από Αστέρι, βέβαια. Δεν ξέρω, να πάρει 9 βαθμό πήρε τόσο. Εν συνεχεία σπούδασε θεολογία. Ασφαλώς έγινε με αρχιμανδρίτης. Ήταν χωροεπίσκοπος εκεί στην Μητρόπολη Πάφου και τώρα είναι Μητροπολίτης στην Πάφου. Και τον καλέσαμε εδώ και μιλήσαμε αυτό το θέμα πίστη και επιστήμη. Ναι. Ή αν είναι σε αντιπαράθεση ή σε αρμονία. Σε αρμονία, ναι, το. Και είπε κάτι το εξής, ότι λέει η θρησκεία που παντρεύεται την επιστήμη μπορεί κάποια μέρα να γίνει χείρα. Δηλαδή δεν πρέπει αυτό που κάναμε και πολλές φορές στην Δυτική Εκκλησία που η θρησκεία πάλευε την επιστήμη, με το Γαλιλαίο, χαρακτηριστικό παράδειγμα, ή να οικειοποιείται μία επιστημονική γνώση για να υποστηρίξει την πίστη,
Μερικές φορές μπορεί να, είναι, να μην είναι σε καλό δρόμο, μπορεί να υπάρχει μια αντιπαράθεση. Γι' αυτό λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή να μην είναι ούτε η, θυμάστε την περίοδο της κομμουνιστικής περίοδου ή τον προηγούμενο αιώνα που κάνανε οικειοποίηση των πειραματικών ανακαλύψεων και ευρημάτων για να τι, για να πούν ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός ή ακόμα ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκα. Θυμάστε αυτά τα πράγματα. Ναι, βάλτε μια τετανοτολία και εσείς να ακούσουμε ένα αγαπητό τηλεθεατή. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε και πάλι. Απευθύνομαι στους αθέους. Ναι. Και θα ήθελα να ρωτήσω τρεις επιστήμονες που έχω μπροστά μου τώρα και να τους ερωτήσω εάν η επιστήμη μπορεί να κατασκευάσει ένα κύτταρο. Να κατασκευάσει, λέει η επιστήμη, κύτταρο. Ένα κύτταρο, λέτε. Μάλιστα. Να μπορεί να κατασκευάσει ένα κύτταρο. Ωραία, θέλετε να σας απαντήσω, να σας απαντήσει ο καθηγητής και εδώ είμαστε να σας απαντήσω. Να είστε καλά. Έχουν κάποιο τηλέφωνο? Όχι. Ούτε ένα φασόλι δεν μπορεί. Ωραία. Θα απαντήσουμε αμέσως. Βλέπετε, αγαπητοί τηλεθεατές, ένα τηλέφωνο της εκπομπής. Είμαστε εδώ ζωντανά για μια ώρα ακόμα περίπου και συνομιλούμε μαζί με εσάς, μαζί με τον κύριο Σίσκο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ατζακλή, τον γιατρό, και με εμένα, διδάκτο του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα θέμα της πίστης και της επιστήμης. Βλέπετε λοιπόν και τα ονόματά μας αυτή τη στιγμή, βλέπετε και το θέμα της σημερινής εκπομπής και επίσης και τα τηλέφωνα της εκπομπής, το 211-317-01. 211-317-02, όπου το τηλέφωνο αυτό είναι σε αστική χρέωση. Εμείς ποτέ εδώ δεν είχαμε 090, δεν είχαμε τίποτα από αυτά. Δίνουμε πάντα το βήμα σε εσάς και ευχαριστούμε για τη στήριξη που δίδετε σε αυτήν την εκπομπή. Κύριε καθηγητά, κύριε Σίσκο, να μας απαντήσετε. Αυτό είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Αυτό που ξέρουμε τώρα τι είναι, ότι τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται. Έχουν μια ενδογενή βιοδύναμη που προγραψιάζονται. Λοιπόν, ασφαλώς ο άνθρωπος, οι επιστήμες δεν μπορούν να κάνουν κύτταρα. Και αν κάνουν κύτταρα, κάνουν από ένα κύτταρο στο άλλο πηγαίνουν. Ναι, ναι. Αυτό κάνουμε. Τα βλαστοκύτταρα κάνουμε κάτι άλλο. Πέρας, δεν μπορούμε να έχουμε, πώς το λένε, ένα πρωτόγνωρο κύτταρο, δεν μπορεί να κατασκευάσει ο άνθρωπος. Εμείς από τα παταρχικά αυτά κύτταρα, οι επιστήμονες κάνουν καινούργια κύτταρα. Αυτό κάνουν τώρα. Οπότε ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν θα κατορθώσει να παράγει ζωή. Μάλιστα, να σας πω και ένα άλλο τώρα που το έφερε ο λόγος. Όταν ήμουν στην Αμερική, υπήρχε μια σειρά στην τηλεόραση $6 million men. $6 million men. Αυτό εσείς είστε νιώτες και δεν το έχετε ακούσει. Στην Αμερική ήταν. Και πώς προέκυψε αυτό το $6 million men, δηλαδή 6 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν για έναν άνθρωπο υπερφυσικό, έτσι. Και ήταν ένας μεγάλος βιοχημικός. Τι έκανε, υπολόγισε ποιο είναι το κόστος όλων των χημικών ουσιών του ανθρωπίνου οργανισμού. Γνωρίζουμε τώρα οι χημικοί, οι βιοχημικοί, την ποικιλία των χημικών ουσιών. Ναι. Γνωρίζουμε ακόμα και την ποσότητα των χημικών ουσιών. Έκανε ένα κατάλογο που έγραψε σε μια στήλη τις διάφορες χημικές ουσίες, εκατοντάδες ουσίες. Στην άλλη στήλη έγραψε την ποσότητα που ξέρουμε ότι υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό και μετά πήρε και από ένα κατάλογο πωλήσεως χημικών ουσιών και έβαλε τις τιμές. Και έκανε το άθροισμα αυτό και υπολόγισε ότι το κόστος όλων των ουσιών ενός ανθρωπίνου οργανισμού είναι 6 εκατομμύρια δολάρια. Και το ερώτημα που ήταν σε συνέχεια είναι εξής. Ωραία, σας δίνω σε ένα ερευνητή ουσίες που είναι σε έναν ανθρώπινο οργανισμό που αξίας 6 εκατομμύρια δολάρια. Ωραία, να μου κάνεις έναν άνθρωπο. Λοιπόν, βλέπετε ότι... Αλλά πώς τόσο υπέρογκο αυτό το ποσό. Τόσο υπέρογκο είναι γιατί υπάρχουν ουσίες που στοιχίζουν πάρα πολύ και η σύνθεσή τους στο εργαστήριο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δύσκολη και... Λοιπόν, άρα λοιπόν, έστω ότι έχουμε στα χέρια μας αυτές όλες τις ουσίες, θα τις αναμίξουμε για να κάνουμε ανθρώπινο οργανισμό, δεν γίνεται. Ναι, ναι. Σε βάση όμως στοιχείου, δηλαδή ας πούμε σιδήρου, πόσο σίδηρο έχει ο άνθρωπος, έχει ως ένα μεγάλο καρφί. Ναι, ένα καρφί. 35-40 γραμμάρια σίδηρο έχει όλο πάνω του. Έτσι. Αν το πάρουμε δηλαδή σίδηρο, ασβέστιο κλπ, ο άνθρωπος δεν αξίζει σχεδόν τίποτα. Αν το πάρουμε ασβέστιο είναι φτηνό, ξέρετε, είναι ένα σκουβάς ασβέστης. 3 κιλά ασβέστιο. Πόσο θα στοιχίζει με τα κόκαλα, το ας πούμε κλπ. Κάποτε... Αλλά είδατε, είπε αυτός ότι ο επιστήμονας εκείνος ότι
τις ουσίες εμείς αν τις παράγουμε σε ένα βιολογικό εργοστάσιο. Ναι, και κάποτε διαφώνησε με κάποιον γιατί που ήρθε να κάνει μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αυτός βέβαια θαύμαζε το ανθρώπινο οργανισμό για τις πολλές λειτουργίες. Και τελικά στο τέλος λέει, και τι αξίζει ένας άνθρωπος. Λοιπόν, αν τον κάψουμε, λέει, θα βγάλουμε τη στάχτη, η οποία στάχτη ζήτημα να στοιχίζει ένα δολάριο. Τότε σηκώθηκα εγώ και του είπα αυτό το πράγμα. Ότι κατά καταγετά δεν είναι από τους αυτά. Τώρα, όταν λέμε ο άνθρωπος τι αξίζει, αυτός ο άνθρωπος που ζει. Η ψυχή του. Λοιπόν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Που ο άνθρωπος με την ψυχή του, όπως είναι με τη λειτουργία του. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε ότι αξίζει ένα δολάριο. Εγώ λέω να σας πω ότι το κόστος των χημικών οξιών αξίζει 6 εκατομμύρια δολάρια. Άρα και να έχεις αυτή τη ουσία πάλι δεν μπορεί να κάνεις ανθρώπινο οργανισμό. Να δημιουργήσεις ζωή. Το ανθρώπινο είναι ανυπολογιστή. Ανυπολογιστή. Ναι, ναι, ναι. Και όπως λέει ο κύριος, όλο το σύμπαν λέει δεν μπορεί να σοφαρίσει μια ψυχή ανθρώπινη. Και αν κερδίσει όλο τον κόσμο. Ναι. Και σημειωθεί η ψυχή. Είναι, αυτό, δεν ναι. έχει άλλο αντάλλαγμα, λέει. Ψυχή. Έτσι. Βλέπετε, ναι, το θέμα της ψυχής είναι ένα θέμα και διαχρονικό και ένα θέμα που παρουσιάζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη και η σημασία της ψυχής τονίζεται σε πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης. Θέλετε να συζητήσουμε καθόλου και αυτό που λέγαμε και για το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ένα Ευαγγέλιο το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο γεγονός βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Βλέπουμε δηλαδή την αγάπη που πρέπει να δείχνουμε προς τους αδελφούς μας. Βάζουμε όμως μια ανωτελεία να ακούσουμε ένα ακόμα τηλεθεατή. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε? Κυρία που σας ρώτησα για το κύτταρο. Ναι. Ευχαριστώ τον κύριο καθηγητή για την απάντηση που έδωσε. Ναι. Και θα ήθελα να πω, αυτό δεν είναι μια αδιάψευστη απόδειξη ότι υπάρχει Θεός? Βεβαίως. Μια διάψευστη ότι υπάρχει Θεός. Αδιάψευστη, ναι. Πλέον, απόδειξη. Και ένα απόδειξη. Μόριο του σύμπαντος αποδεικνύει ότι υπάρχει Θεός. Ένα μόριο υδρογόνο αποδεικνύει ότι υπάρχει. Ένα μόριο υδρογόνο, ναι, δείχνει ότι... Μπορώ να πω εγώ ότι φαίνεται η αδυναμία του ανθρώπου μπροστά στο δημιουργό. Αυτό φαίνεται. Ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Ότι αυτό υπάρχει φαίνεται. Πλέον Θεός. Ευχαριστώ πολύ. Θεοί δεν μπορούν να γίνουμε, έτσι δεν είναι. Έτσι. Και ακόμα και αυτό η παρακολουθή του Αδάμ που ήταν έφαγε από το ξύλο, από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και βέβαια ήθελε να γίνει Θεός. Ναι. Έτσι. Παραβαίνοντας την εντολή του Θεού. Παραβαίνοντας την εντολή του Θεού. Να ακούσουμε και άλλες γραμμές και θα συνεχίσουμε. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Την επιστήμη την έδωσε ο Θεός προς όφελος του ανθρώπου και τους ανθρώπους ο Θεός τους δίνει τα χαρίσματα, τα τάλαντα, προς όφελος πάλι των ανθρώπων. Όμως ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και έτσι δεν έχει πίστη στον Θεό ο άνθρωπος. Όταν δεν έχει λοιπόν πίστη στον Θεό, τότε το επάγγελμά του δεν το πράττει με φόβο Θεού και ξεφεύγει. Γι' αυτό έχουμε την επιστήμη με τα χημικά, με τα όπλα, με τα απόβλητα, με το όζον, την ιατρική που κάνει ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη εξωσωματικές, δεν αντιστάνται οι απόψεις. Θα ήθελα λίγο να μιλήσετε για αυτό το θέμα. Ναι. Αν είναι σωστό ή όχι. Γενικά, να πούμε στο τηλεοπτικό κοντρόλ, λίγο πιο δυνατά να ακούτε. Δεν ακούω, δεν ακούγεται καλά. Με τα τηλέφωνα, λίγο πιο δυνατά όσο μπορούμε τις γραμμές, για να ακούν και αγαπητοί καλεσμένοι της σημερινής εκπομπής, να τα ακούμε λίγο πιο δυνατά. Να τα πω πάλι. Όχι, εντάξει, σας ακούσαμε. Ήθελα την άποψη για τις εξωσωματικές. Η πίστη και η επιστήμη, αν συνεργαζόταν, θα γίνονταν θαύματα. Όπως και γίνονται όταν μιλούνται. Με προσευχή. Τα επαγγέλματα, έλεγε ο γέροντας Πορφύριος. Ναι, ναι, σας ακούμε, είναι Πορφύριος, ναι, κατάλαβα. Δεν έχω κάτι με αυτούς, ίσα ίσα. Να προσεύχονται και, και με τα μυστήρια της Εκκλησίας να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των ανθρώπων. Όμως οι επιστήμονες, όχι όλοι, θεώνουν τον εαυτό τους και νομίζουν ότι είναι θεοί, απόλυτοι. Παραδείγματος χάρη, πολλοί γιατροί κοροϊδεύουν τους ανθρώπους με τα φυλαστά, με τα λαδάκια. Και όπως πολλοί έχουν δει τα θαύματα και γυρίζουν με τον Θεό. Στο Ευαγγέλιο δείχνει ότι η πίστη κάνει τα θαύματα με προσευχή. Ο Τελώνης όμως όταν πήγε στο ναό και σηκώσε το κεφάλι του, ο Θεός δεν τον είδε, ενώ τον φαρισαίο που ήταν ταπεινός, ο Θεός τον επισκέφθηκε. Ωραία. Ακούστηκε η άποψή σας, να δούμε αν έχουμε και άλλες γραμμές και θα απαντήσουμε. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Ναι, μας ακούτε. Καλησπέρα. Γεια σας. Τώρα σας ακούω. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία παρατήρηση για την προηγούμενη κυρία που είπε είναι αδιάψευστη υπόθεση ότι ο Θεός υπάρχει. Ο Θεός άρχει.
δεν υπάρχει, δεν είναι κάτω από καμία αρχή. Ένα αυτό. Και δεύτερον, υπάρχει. Συμφωνείτε? Υπάρχει, υπάρχει. Όχι, άλλο είπα. Δεν υπάρχει άρχη. Μα σας είπα, υπάρχει. Είναι υπάρχει. Ναι, πολύ σωστά. Ναι, υπάρχει, ναι, είναι πάνω. Υπάρχει, υπάρχει. Μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Και δεύτερον, η πίστη και η επιστήμη συνεργάζονται. Νομίζω ότι και εδώ στο τίτλο υπάρχει ένα μικρό λάθος. Η πίστη δεν εργάζεται, η επιστήμη εργάζεται. Εργασία σημαίνει αμείβομαι. Η πίστη δεν αμείβεται, η πίστη είναι προϋπόθεση. Πίστη εργάζεται μυστικά. Εμείς θέτουμε ερώτημα, ούτε δεν απαντήσαμε, ούτε ναι, είπαμε ότι εργάζεται σιγά. Κατάλαβα τι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Η πίστη εργάζεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και μάλιστα πολύ δραστήρια. Λέω, ο Απόστολος Παύλος. Να το λίγο, γιατί θέλω να σα ακούσω, σα θαυμάζω και του τρει, θέλω να σα ακούσω. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το Άγιο Πνεύμα εντυγχάνει εντός ημών μεταστεναγμών αλαλήτων. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός πάντοτε μας φρουρεί και μας κοιτάζει, μας έχει μέσα στο μικροσκόπιο του, στο τηλεσκόπιο του και δεν μας χάνει. Μας αγαπάει τόσο πολύ που δεν μας αφήνει. Εμείς τι κάνουμε, κυρία Τζακλή? Εμείς ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορούμε. Ναι, ό,τι μπορούμε. Εντάξει. Να είστε καλά. Υπάρχει, καλά. Για να δώσουμε τις απαντήσεις, υπάρχει κάποια άλλη γραμμή? Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να κάνω μια ερώτηση για την ψυχή. Ναι. Είναι σωστό να δεχτούμε ότι ο Θεός δημιουργεί την ψυχή στον ουρανό και η ψυχή κατεβαίνει στη γη και παίρνει στο σώμα που γεννιέται? Ναι, σημειώστε να σας απαντήσω. Έχετε κάποιο άλλο ερώτημα? Ναι, ναι, ναι. Και αν οι γονείς μεταβιβάζουν στα παιδιά τους την ψυχή και το σώμα? Ωραία. Θα σας απαντήσουμε. Να πω κι άλλη μια? Ναι, ναι, πείτε, πείτε. Ναι. Και αν η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει στη μετουσίωση της Θείας Κοινωνίας? Ωραία, θα απαντήσουμε. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε που μα πήρε τηλέφωνο. Μισό λεπτό και μια τηλέφωνο. Έχουμε κάποιο άλλο τηλέφωνο? Όχι, οπότε απαντάμε σε ερωτήματα. Ναι, όσον αφορά την ψυχή και το σώμα, έτσι, επειδή έχει και ιατρικό ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ναι. Σχεδόν λίγα πράγματα κληρονομούνται από του γονεί, παρόλο που νομίζει η ανθρωπότητα και ο κόσμο ότι κληρονομούνται τα πάντα. Πρώτον, η ψυχή είναι ιδιωτική υπόθεση μεταξύ του νέου ανθρώπου και του Θεού. Δεν έχει να κάνει καθόλου με του γονεί η ψυχή. Είναι ιδιωτική υπόθεση. Άμα σύλληψη, άμα ψυχή. Μόλις συλλαμβάνει, ο Θεός δίνει μια ψυχή. Αυτή η ψυχή δεν έχει σχέση με τον πατέρα και με τη μητέρα. Έτσι. Μην μπερδεύουμε την ψυχή με το σώμα. Τι κληρονομούνται? Κληρονομούνται γονίδια από τον πατέρα και το σώμα. Από τον πατέρα το και, πατέρα και τη μητέρα. Τα γονίδια. Αλλά τα γονίδια είναι του πατέρα και τη μητρό. Εγώ φέρω γονίδια δικά μου, δεν φέρω τον προγόνο μου. Έτσι. Κληρονομούνται λέει, από τον Αδάμ τώρα εδώ. Ο καθένα άνθρωπο από εμά έχει γονίδια από τον Αδάμ, από τον πρώτο άνθρωπο. Επομένως, τι κληρονομούμε? Κληρονομεί ο κάθε άνθρωπος όλο το ανθρώπινο υλικό, όλη τη ανθρωπότητα. Βέβαια, όσο πιο κοντινά είναι τα γονίδια, τα γονιδιώματα και όλα τα συστατικά που υπάρχουν στο σπερματοζωάρι και στο άλλο, υπάρχει μια ταυτοποίηση. Γι' αυτό μοιάζει το παιδί περισσότερο με το δικό του οικογενειακό δέντρο παρά με έναν άλλον. Αλλά βλέπουμε και ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και έχουν ομοιότητες. Πώς γίνεται αυτό? Και ψυχολογικές ομοιότητες και τώρα. Για να μην πάρουμε τον χρόνο για τον κύριο καθηγητή που τον έχουμε καλεσμένο και πρέπει να τον ακούμε με έτσι περισσότερα εφοσίωση. Τώρα θα απαντήσουμε. Θα συνθέσουμε ένα άλλο θέμα τώρα. Ναι, ναι. Στο εξής σημείο, ότι γεννιόνται δίδυμα παιδιά τα οποία έχουν την ίδια μορφή αλλά έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικό πνευματικό επίπεδο. Αυτό λέει πολλά. Και για εκείνους που κόπτονται περί περιβαλλοντολογικού στοιχείου, δηλαδή ότι ο άνθρωπος από το περιβάλλον επηρεάζει. Αυτά τα δύο παιδιά δεν έχουν το ίδιο περιβάλλον. Έχουν το ίδιο γονιδιώμα, έχουν το ίδιο γονιδιακό υλικό. Έχουν την ίδια μητέρα, τον ίδιο χρόνο, τους ίδιους γιατρούς κλπ. Και αυτά τα παιδιά ξαφνικά έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο ένας είναι καλός, ας πούμε, ο άλλος είναι κακός. Ο ένας είναι έξυπνος, ο άλλος είναι κουτός. Ο άλλος είναι. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει πάντα το μυστήριο του Θεού για να μην αλαζονεύεται η επιστήμη και λέει ότι εγώ τα βρήκα όλα. Έρχεται ένα χτύπημα εκεί σε αυτή τη στιγμή και λες, τι γίνεται τώρα? Δίνουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Σίσου να ακούσουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ακούμε και μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε. Επιτρέψτε μου μία απορία. Ναι. Το φόντο που έχετε πίσω είναι η εικόνα Πατρός και Ιού, αν δεν κάνω λάθος. Είναι? Είναι η εικόνα Πατρός και Ιού, αν δεν κάνω λάθος. Του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη είναι το φόντο. Ορίστε. Το φόντο που έχουμε πίσω μας είναι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Εντάξει, γιατί δεν μου θύμιζε ο φόντο η εικόνα. Όχι, όχι, η εκπομπή είναι φιλοσοφική και θεολογική. Άλλε φορέ. Κοιτάμε εδώ, λέμε τι είναι αυτό. Συγχαρητήρια, να λέτε πολύ περισσότερα πράγματα και πιο σύντομα. Εμείς είμαστε εδώ σταθερά κάθε Πέμπτη και σε έκτατε εμφανίσει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μα πήρε τηλέφωνο.
Κύριε Σύσκο, κύριε καθηγητά, να έχετε τον λόγο να... Είναι σε επικαιρότητα το μεταναστευτικό πρόβλημα, ναι, που είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το προσέξουμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Μάλιστα, έχοντας εμείς οι θρησκευόμενοι, οι Ορθόδοξοι, οι Χριστιανοί, το Ευαγγέλιο της Κρίσης, το ακούσαμε, ναι, την προηγούμενη εκεί. Για τον Χριστιανό, ο ξένος, ο μετανάστης είναι ο ξένος του Ευαγγελίου. Ναι. Και επομένως εδώ στην αντιμετώπιση και στην κριτική αφού του μεταναστευτικού, στην επίλυσή του ή την νομοθετική του επίλυση ή κάποια άλλη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί που να λέμε ότι ο ξένος είναι αδερφός, ιερό πρόσωπο και αδερφός του Ιησού Χριστού. Έτσι. Λοιπόν, εμένα, με αυτό το πνεύμα πρέπει να κάνουμε την κριτική και αυτό το μεγάλο θέμα του μεταναστευτικού. Βεβαίως, ναι. Σίγουρα και καλά κάνετε και το θέσατε αυτό το θέμα. Ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και το βλέπουμε να παρουσιάζεται μέσα από τις εφημερίδες. Ένα θέμα σύγχρονο και πολύ επίκαιρο, θα λέγαμε, και η τοποθέτησή σας είναι πολύ, πολύ σωστή. Θέλατε μήπως κάτι να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακούσατε? Νομίζω τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ναι. Αλλά, ναι. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, θα συμφωνήσω απολύτως με αυτό που είπατε. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά που δεν δεικνύει αυτό το αλλά ότι εμείς σαν χριστιανοί δεν δεχόμαστε τον ξένο άνθρωπο, αλίμονο. Αλλά πρέπει να διευθετηθεί διακρατικά αυτό. Δηλαδή, αν έχει μια βάρκα με 10 ανθρώπους και προσπαθούν να διασωθούν μέσα στο πέλαγος, αν βάλεις άλλους 50 θα πνίγουν όλοι μαζί. Έτσι. Πρέπει να βρούμε άλλη μια βάρκα για να σώσουμε τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όχι πως οι πρώτοι που μπήκαν στη βάρκα είναι πιο πολύ δυνατοί από τους άλλους, αλλά αφού υπάρχουν μέσα στη βάρκα αυτή, να μην τους πνίξουμε και αυτούς μέσα στη θάλασσα. Δεν θέλω να πω το εξής, ότι αυτά πρέπει να διευθετηθούν διακρατικά με σοφία, με τη λαϊκή ετιμιγορία, γιατί να μην σεβαστούμε τον πολύ κόσμο, ο οποίος το λαό, πτώμεθα ότι υπάρχουμε σε δημοκρατία. Σωστά. Γιατί λοιπόν η βούληση του λαού να μην ληφθεί υπόψη? Όλα αυτά τα πράγματα είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει με πολύ σοφία και καλοσύνη και αγάπη προς τον ξένο, όπως είπε ο καθηγητής μας, να τα διευθετήσουμε, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο και για εκείνους και για μας. Συμφωνώ πάρα πολύ. Ότι θέλετε κάτι, γιατί έχετε κάποια υποχρέωση να σας αποδείξω? Πρέπει να φύγω. Ναι. Θέλετε να καταλήξετε, να πείτε την άποψή σας, κάτι άλλο, συμπληρώσετε σε αυτά και να φύγετε? Όχι, πρώτα θέλω να σας συγχαρώ για τις ωραίες εκπομπές. Και τον κύριο Τσακλή που με τόση μεγάλη μόρφωση ανταποκριθεί σε όλα τα δύσκολα θεολογικά προβλήματα. Εγώ δεν θέλω, μόνο ότι κάτι ξέρω από τη θεολογία, δεν θέλω να λέω θεολογικές απόψεις. Περιορίζουμε μόνο στα επιστημονικά που έχω και δικαίωμα να ομιλώ. Βεβαίως. Και είμαστε δεύσει αν χρειαστεί. Βεβαίως. Να έρθουμε. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και σύντομα πάλι όποτε υποχρεώσει σας επιτρέψει να σας έχουμε κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Κύριε Τζακλή, να συνεχίσουμε λοιπόν. Βεβαίως. Την εκπομπή. Το θέμα λοιπόν, θέλετε να πούμε δύο λόγια και θα περάσουμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Έχουμε όμως ένα τηλέφωνο. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής, ναι. Εγώ, μετά το τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε? Ναι. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Βασίλη Μόνικα είμαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κύριο με τα μάτια του Θεού που μας δίδει τους μετανάστες και θα ήθελα να είμαστε όλοι να αγαπάμε το πλησίο μας όπως ο Χριστός. Βεβαίως. Και ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν είμαστε ρατσιστές όπως λένε μερικοί και είναι προσβλητικό για ένα λαό. Ο χριστιανισμός, εγώ είμαι από Αιθιοπία. Αν Έλληνες ξέρουν ο χριστιανισμός μου, στην Αιθιοπία τους ξέρουν. Οπότε εμείς γίναμε καλοί μαθητές. Οπότε πρέπει να. Και δάσκαλοι να το διατηρούν αυτό. Ναι. Αν είναι κακύποπτοι, να μην νομίζουν ότι δεν είμαστε καλοί χριστιανοί και αυτό. Βεβαίως. Έχετε βαπτιστεί, είστε χριστιανοί. Ναι, ναι. Ωραία. Μας παρακολουθείτε, μας έχετε δει. Πάντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε και πολύ. Θα ήθελα έτσι λίγο να μας δουν με το καλό μάτι. Γιατί ο Χριστός είπε να αγαπάμε το πλησίο μας. Σωστό. Έχετε δει. Να είστε καλά. Πάντα αγαπάμε τους ξένους. Πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Δεν διαχωρίζουμε ποτέ ανθρώπους από ζήτημα χρώματος, ηλικίας, υπηκότητος κλπ. Όλοι οι άνθρωποι είναι ψυχούλες.
Όλοι είναι γεννημένοι από το Θεό και όλοι είναι άξιοι τιμής. Γι' αυτό ο κύριος Φιδουλάκη νομίζω το έχει αποδείξει ο Έλληνας αυτό το πράγμα. Όποτε έζησε πολυεθνικά, ουδέποτε έγινε ρατσιστής. Στην Κωνσταντινούπολη ζούσαν τόσα χρόνια μαζί με τόσες άλλες φίλες, δεν ήταν ποτέ ρατσιστής ο Έλληνας. Άλλοι ήταν ρατσιστές, αυτοί που κάνανε τις γενοκτονίες κλπ. Αλλά είναι θέμα άλλων εκπομπών. Βεβαίως. Για τις παγιές που κάναμε αντίον των Ελλήνων. Βεβαίως. Πριν προχωρήσουμε, αμέσως θα έχετε το λόγο, θα συνεχίσουμε την σημερινή ζωντανή εκπομπή. Απλά σας υπενθυμίζω ότι μας βλέπετε εδώ κάθε Πέμπτη. Ξεκινάμε γύρω στις 6.30-7 παρατέταρτο, μέχρι τις 8 η ώρα περίπου, να συζητάμε φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα. Είναι μια εκπομπή ζωντανή, όπου εδώ με τον κύριο Ατζακλή συζητάμε διάφορα φιλοσοφικά, θεολογικά, διαχρονικά θέματα. Έχουμε συζητήσει θέματα επίκαιρα, προσπαθώντας να οδηγήσουμε την φιλοσοφία και την θεολογία στα σπίτια του σύγχρονου ανθρώπου, κάνοντας, δίδοντας μια καθημερινή εφαρμογή. Και όποιον λοιπόν επιθυμεί να βρει τα θέματα των εκπομπών, υπάρχουν DVD με τις προηγούμενες εκπομπές, που μπορείτε λοιπόν στο 210-6832-706 να ρωτήσετε για τα DVD των εκπομπών. Και επίσης βλέπετε ότι τα 5 βιβλία που εγώ έχω συγγράψει, που αναφέρονται στην πατερική φιλοσοφία, στην θεολογία, σε όλα αυτά τα θέματα των εκπομπών, σε πολύ κατανοητή γλώσσα, σε πολύ προσιτές τιμές, κατάλληλα για όλες τις ηλικίες, υπάρχουν Σόλος 114, Πανεπιστημίου 57 και στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Και επίσης μπορείτε στην πορεία της εκπομπής και σε άλλες εκπομπές να μας θέτετε ερωτήματα που εμείς απαντούμε εδώ ζωντανά κάθε Πέμπτη, γιατί ως αφετηρία για τις εκπομπές αυτές έχουμε τα δικά σας ερωτήματα. Έτσι λοιπόν το σημερινό θέμα ονομάζεται πίστη και επιστήμη, αν συνεργάζονται, αν υπάρχει μια αντιπαράθεση, τι τελικά συμβαίνει. Αυτό συζητάμε εδώ με τον κύριο Τζακλή και μαζί σας. Κύριε Τζακλή, να συνεχίσουμε. Ναι. Αν με επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση, να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της Κρίσεως λίγο. Βεβαίως. Ή τουλάχιστον έτσι να το αναφέρουμε απλώς, αν δεν μπορέσουμε να το σχολιάσουμε και πάρα πολύ. Ας το αναφέρουμε. Γιατί λέγεται Ευαγγέλιο της Κρίσεως? Διότι μετά από αυτή την επίγεια διαδρομή μας, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, θα έρθει η στιγμή που θα καθίσει ο κάθε κατεργάτης στον πάγκο του. Όσο και αν είναι οδυνηρό, όσο και αν μου φαίνεται και εμένα και σε εσάς πολύ σκληρό και σε πολλούς ανθρώπους απεχθές και σε άλλους τρομερό και σε άλλους δημιουργεί τρεμούλα και φόβο και σε άλλους πρέπει, εφόσον υπάρχει στο Λόγο του Θεού και εφόσον το είπε ο ίδιος ο Κύριος, να το έχουμε υπόψη μας. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμεθα με το θέμα του Ευαγγελίου να ξέρουμε και το θέμα της κρίσεως. Είπε ο Κύριος Ματθαίος, ΚΑΕ. Μισό λεπτό, ναι, πριν προχωρήσετε, μπορεί να βάλετε και τα τηλέφωνα της εκπομπής για να βλέπουν τηλεθεατές και να ακούσουμε και μία γραμμή, να σας ακούμε. Καλησπέρα σας και πάλι. Θέλω να πω και εγώ μία γραμμή. Ναι. Νομίζω ότι και το λέει και η θρησκεία μας ότι η θεολογία είναι η βασίλισσα των επιστημών. Και έτσι πρέπει να τη δούμε τη θεολογία και την πίστη. Ότι είναι το επιστέγασμα και η κορυφή όλων των επιστημών. Και η φυσική βέβαια έχει και αυτή το μερτικό της, είναι ο βασιλιάς. Αυτό ήθελα να πω. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν και περιμένουμε τις σύντομες εισηγήσεις σας, τα σύντομα τηλέφωνά σας μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ναι, κύριε Τσακλή, μας αναλύει το Ευαγγέλιο. Ναι. Εν τη δόξη αυτού λέει. Όταν έρθει δηλαδή ο Χριστός. Η Δευτέρα Παρουσία είναι αυτή με λίγα λόγια. Οπότε θα ξανάρθει μόνο στη Δευτέρα Παρουσία ο Κύριος θα έρθει. Όλοι οι άγγελοι μαζί με αυτόν θα έχει συνοδεία με όλους τους αγγέλους. Τότε θα καθίσει επάνω σε θρόνο δόξης και θα παραταχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τα ξεχωρίσει όπως ο ποιμένας αφορίζει και ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια, από τα κατσίκια δηλαδή, τα αγριοκάτσικα. Και θα στήσει τα μεν πρόβατα στα δεξιά του, τα δε ερήφια στα αριστερά του. Ναι. Είδατε μια σκηνή, έτσι, ποιμαντική σκηνή αυτή τη στιγμή, αλλά τρομερή και φοβερή, διότι θα επακολουθήσουν τώρα άλλα πράγματα. Και θα πει σε αυτούς που βρίσκονται στα δεξιά του, «Ελάτε ευλογημένοι του Πατρός μου να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου βασιλεία». Ο Θεός είχε ετοιμάσει βασιλεία για εκείνους οι οποίοι είναι δίκαιοι και τον ακολουθούν. Γιατί το δικαιολογεί? Διότι επείνασα και μου δώσατε να φάω. Εδίψασα και με δώσατε να πιω. Ξένος ήμουνα και με περιμαζέψατε. Ωραία, βάλτε μια άλλη τελή να ακούσουμε ένα λεπτό και να το συνεχίσουμε. Ναι, σας ακούμε.
Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Ναι, πήρα πριν και ρώτησα για την ψυχή. Α, για την ψυχή. Δεν μου απαντήσατε. Δεν μου είπατε για τη μετουσίωση. Ναι, η μετουσίωση είναι ο θεολογικός όρος, είναι όρος που ενυπάρχει στην Ορθόδοξη Θεολογία. Α, είναι δεκτή. Ναι, είναι μετουσίωση. Μάλιστα. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Ναι, υπάρχει και κάποια άλλη γραμμή. Α, εντάξει. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Ευχαριστώ και στους συμπαρουσιαστές σας. Να είστε καλά. Αν δεχτούμε ότι υπάρχουν επιστήμες, ναι, που θέλουν να μας πείσουν ότι, όπως η βιολογία και η ανθρωπολογία, ότι καταγόμαστε από το πίθηκο. Αλλά και η θρησκεία η οποία μας λέει ότι καταγόμαστε από τον Αδάμ. Ναι. Δηλαδή από θείο δημιούργημα. Ναι. Τότε ποια από τις δύο κρύβει κάτι το ύποπτο. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος είναι ένα τέλειο δημιούργημα, ήταν δηλαδή την έδινε των συγχρόνων, είναι και μια εξέλιξη κατώτερη δημιουργήματος όπως είναι το ζώο. Όχι, βέβαια, ναι, δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ σύγκρουση επιστήμης και έπιστης. Ναι. Αλλά δεν υιοθετεί όμως όλοι. Δεν υιοθετούν όλες οι επιστήμονες. Είναι και σύγκρουση και τα επιστήμονες. Ναι, και υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των επιστημόνων στο θέμα αυτό. Σωστά. Εμένα με ενδιαφέρει όμως και το σχόλιο σας, πάνω στην ερώτηση που υποβάλλω, αλλά και το τι κρύβεται πίσω από τέτοιου είδους επιστήμες που επιμένουν βάσει έρευνας, πορισμάτων, πειραμάτων, δεν ξέρω τι, να επιμένουν ότι καταγόμαστε από κατώτερα πλάσματα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, υπάρχει άλλη γραμμή. Ναι, σας ακούμε. Ναι, με ακούτε. Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Εκεί που λέει ο Κύριος να πληρονομήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών, ναι, που το λέει στους μαθητές του, εννοεί, ας πούμε, ότι για να την κληρονομήσετε την Ουράνιο Βασιλεία πρέπει να είστε εξαίματος συγγενείς προς τον Χριστό, γιατί ο μόνος πληρονόμος είναι ο Κύριος της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά για να γίνετε και εσείς πληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών, πρέπει να είστε εξαίματος συγγενείς. Και για να είστε εξαίματος συγγενείς, πρέπει να λάβετε το σώμα και το αίμα του Κύριου, δηλαδή τη Θεία Κοινωνία. Χωρίς τη Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να εισέλθει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαίματος συγγενείς σημαίνει εκείνοι οι οποίοι κοινωνάνε σώμα και αίμα Χριστού τακτικά και αισθάνονται τον Χριστό σαν δικό τους άνθρωπο. Αισθάνονται κοντά στο Θεό, κοντά στον Χριστό. Αυτό είναι ο απαραίτητος όρος και πολλά άλλα βέβαια, τα οποία πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να είναι σύνεμος. Πριν πείτε το Ευαγγέλιο και να συνεχίσουμε, θέλω να σας πω το εξής, να απαντήσουμε στον προηγούμενο φίλο τηλεθεατή σε αυτό που είπε και αυτό που είπατε και εσείς, ότι μεταξύ των επιστημόνων υπάρχει σύγκρουση, δεν υπάρχει νέα γραμμή. Το που είπε δηλαδή τη θεωρία της εξέλιξης του Αρβίνου. Έχει αναρρεθεί. Άρα δεν σημαίνει ότι η επίσημη επιστήμη συγκρούεται με την πίστη. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είπαμε και μιλήσαμε στις δύο εκπομπές αυτές ότι έχουν μια διαφορετική αφετηρία. Δεν μπορούμε λοιπόν σε καμία περίπτωση να πούμε ότι ταυτίζονται. Όμως πιστεύουμε ότι η πίστη με την επιστήμη μπορούν να συνεργαστούν. Κάτι το τεχμηριώσουμε στην πορεία και αυτή τη εκπομπή. Ακούμε και κάποια άλλη γραμμή. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε? Με ακούτε? Ναι, ναι. Την ευαγγελική περικοπή που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Ατζακτής, ναι, βλέπω ότι υπογραμμίζεται μέσα σε αυτή την περικοπή η αλαθραγία. Ναι. Έτσι, είναι ενδεχόμενο να θέσει ο πιστός την άποψη ότι η ελεημοσύνη σώζει. Πιστεύω ότι τέτοιο συμπέρασμα θα ήταν λανθασμένο. Διότι όσοι εις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεβήσεστε. Δινόμαστε τον Χριστό όταν η ζωή μας είναι όπως του Χριστού με όλες τις αρετές του. Κρίνει ο Κύριος όχι μόνο τις πράξεις αγαθοεργία ελεημοσύνη, αλλά και το βαθύτερο στόχο μέσα στην ψυχή μας. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη γραμμή. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Και ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να παρακαλώ να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Κατά πόσο συχνά μπορεί κάποιος πιστός να κοινωνά?
Πείτε μας, και θα πω. Πείτε. Υπάρχει κάποιο όριο. Κοιτάξτε, για να κοινωνήσει κανείς πρέπει απαραίτητο να έχει ένα πνευματικό. Δεν μπορεί μόνος του να αποφασίσει να πάει να κοινωνήσει. Έτσι δεν είναι? Συμφωνείτε σε αυτό? Δεν το ξέρω αυτό, γιατί ναι. Δεν έχω ένα συγκεκριμένο πνευματικό. Λοιπόν, να βρείτε ένα συγκεκριμένο πνευματικό. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί και στην Αθήνα υπάρχουν πολύ καλοί πνευματικοί. Να συμβουλευτείτε να βρείτε. Και αυτό θα κανονίσει μετά ναι. Πόσο συχνά μπορείτε να κοινωνείτε ανάλογα με το τι προσπάθεια κάνετε. Καταλάβατε? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ίσως να κάνω λάθος. Εγώ κοινωνώ τακτικά, αφετέρου, γιατί κατά πρώτον έχω την ανάγκη να κοινωνώ τακτικά και ύστερα δεν τρώω ποτέ κρέας. Δεν τρώω ζωικά. Δεν πρόκειται περί νηστείας. Ναι, φοβάμαι. Είναι όμως 10 άλλοι παράγοντες. Για μένα όμως είναι τα πάθη του ανθρώπου. Ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά, ναι, έτσι. Δεν είναι μόνο νηστεία. Δεν είναι μόνο η νηστεία που μπορεί κανείς να κοινωνάει λόγω νηστείας, έτσι. Ναι, ναι. Είναι πολλά πράγματα. Είναι κανείς να έχει εγκράτεια όταν είναι ανύπαντρος. Είναι πολλά, ναι. Ναι, να μπορεί, ενθουσιάζεται. Ναι, όλα αυτά. Γιατί οπότε, μπορεί καλύτερα εσείς να μην παίρνετε την ευθύνη αυτού του πράγματος, εφόσον υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει αυτό. Ναι. Καταλάβατε αυτό, γιατί δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε υπάρχει συνταγή. Πρέπει κάποιος να κοινωνεί τότε και τότε και τότε. Οπωσδήποτε θα έπρεπε να έχετε κάνει μια γενική εξομολόγηση όλου του παρελθόντος. Για να μπορείτε μετά να μπείτε στην Αγία Κοινωνία. Αυτό έχει ήδη γίνει. Εντάξει. Εκείνο που φοβάμαι. Τότε κατά καιρούς να πηγαίνετε να συμβουλεύεστε. Ωραία. Κάτι λέγατε, τι φοβόσαστε. Ναι, ήθελα να πω ότι φοβάμαι μήπως ο παπάς της γειτονιάς μου κάνει κάποια στιγμή παρατήρηση. Δεν λοιπόν, πειράζει, για καλό σας θα είναι. Γι' αυτό πάω πότε από εδώ και πότε από εκεί. Εντάξει. Καλό είναι να έχετε ένα σταθερό πνευματικό. Ναι, σταθερό πνευματικό. Καλό είναι να έχετε σταθερό. Δηλαδή για να μπορεί να γνωρίζει, γιατί ένα καλό πνευματικό ξέρει και την ψυχολογία. Δεν είναι μόνο ναι. Να σας πει να νηστέψετε ή να μην νηστέψετε. Πρέπει να ξέρει και στοιχεία του βίου σας ναι. Και σας έχει παρακολουθήσει από το παρελθόν. Ναι. Καλό λοιπόν να έχετε ένα σταθερό θεματικό. Φέρεστε καλοπροαίρετη και νομίζω θα πάτε καλά στην πνευματική σας. Είστε πάρα πολύ ευγενικοί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και εσείς μας πήρε τηλέφωνο. Έχουμε και άλλες γραμμές, ναι σας ακούμε. Κύριε Φαμπυλάκη, ναι. Με συγχωρείτε, επανέλθουμε πάλι με το θέμα το προηγούμενο, ναι. Σύγκρουση πίστης και επιστήμης. Ναι, ναι. Και επανέλθουμε γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια σύγχυση. Ναι, ναι. Και κυρίως αυτή η σύγχυση πλήττει τα νέα παιδιά, ναι. Τους σχολαστές μαθητές. Ναι, ναι. Τι θέλω να πω, σε πολλά κανάλια, κυρίως τα ιδιωτικά, τα κρατικά μάλλον κανάλια, κατακλείζονται από ντοκιμαντέρ, όπου θέλουν να μας πείσουν ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοειδές και εξελίχθηκε. Σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα της θεολογίας και της πίστης, ότι είμαστε δημιουργήματα ανώτερου όντος του Θεού. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό δημιουργεί από μόνο του, εν δυνάμει, μία σύγχυση. Τελικά το μικρό παιδί σκέφτεται και αναρωτιέται. Από πού κατάγομαι, πρέ αδερφέ, από τον Αδάμ ή από τον Πίθηκο? Γι' αυτό επιμένω στο ερώτημα αυτό και θέλω να είμαι μέσα στο πνεύμα του θέματος της εκπομπής σας. Πίστη και επιστήμη, αν συνεργάζονται ή αν συγκρούονται τελικά. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό ψυχολογικά, εδώ. Έτσι. Κύριε Φουτουλάκη, ναι. Θέλετε να απαντήσετε. Όχι, όχι, πείτε μας. Γιατί σας έχω πάρει εγώ. Όχι, δεν πειράζει, πείτε μας. Λοιπόν. Κάποτε ένας έλεγε αυτό που λέει ο αγαπητός μας φίλος, ότι βγήκε έξω και άρχισε να λέει ότι καταγόμαστε από τον Πίθηκο. Ωραία. Καταγόμαστε από τον Πίθηκο, καταγόμαστε από τον Πίθηκο κλπ. Το συνέχισε, το πήγε μέχρι το τέλος. Βγαίνει ένας λοιπόν και του λέει, με συγχωρείτε, εσείς κατάγεστε από τον Πίθηκο. Δηλαδή αυτός που το λέει δεν το δέχεται κιόλας. Ναι, βέβαια. Και λέει, προσβάλλεται. Ναι, ναι, προσβάλλεται. Ναι, ναι, ναι. Μα γιατί σας προσβάλλω, εσείς προηγουμένως λέγατε ότι το μειώνει ουσιαστικά. Εν πάση περιπτώσει λέει, κι αν κατάγω εγώ, τι σε αντιάζει. Όχι, ήθελα να μάθω, λέει, εκ πατρός κατάγεστε από τον Πίθηκο ή εκ μητρός. Και εκείνο σταμάτησε τα χαρτιά του και έφυγε γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Μα γιατί έφυγε, άνθρωπε μου, αφού είναι τιμή σου να κατάγεσαι. Πιστεύει ότι κατάγεσαι το πίθο. Κάτσε να το υπερασπιστεί ότι ναι, είμαι απόγονο Πιθήκου. Δεν κάθεται να το υπερασπιστεί κανένα αυτό. Και μου κάνει εντύπωση. Για... Άρα λοιπόν κάποια πονηρία βρίσκεται στην υπόθεση. Γι' αυτό μίλησε, κύριε Τακλή, προηγουμένως για σύγχυση. Ναι, γι' αυτό μίλησε για σύγχυση. Τελικά κρέμεται αυτό το ερώτημα από τα κεφάλια μας. Από πού αιωρείται το ερώτημα, από πού καταγόμαστε. Για μένα δεν είναι ερωτικό. Υπάρχει θεωρώ, ενσυνείδητη σύγχυση. Επίτηδες εκ του πονηρού γίνεται. Με αυτά τα μεγάλα κανάλια που βλέπετε, που παίρνουμε και εμείς από εκεί τα ντοκιμαντέρ. Αξιόλογα τα ντοκιμαντέρ όμως. Αυτά ακριβώς αυτή τη δουλειά κάνουν. Είναι τα κανάλια, οι μεγάλες παγκοσμιοποιητικές μηχανές για να προστατευτούν τον κόσμο από τη θρησκεία. Δεν το έχετε καταλάβει. Μάλιστα. Βέβαια. Εγώ και ειδικά τα μεγάλα αυτά τα ηλουστρασιών, τα μεγάλα και τα σπουδαία κανάλια, δεν κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον Πίθηκο και χίλια άλλα ψέματα. Δηλαδή τα ψεύδια αυτά. Πρέπει μια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή για τα παγκόσμια ψεύδια. Τι σερβίρουν στον κόσμο, σαν αλήθεια, ενώ το Ευαγγέλιο τα απορρίπτει αυτό. Ξέρετε, για να κλείσω, αν τελικά δεχθούμε το πνεύμα των επιστημών,
και των επιστημόνων, αυτόματα καταλύουμε το ανώτερο πνεύμα, το Θεό. Όχι, υπάρχουν και επιστήμονες οι οποίοι συμβιβάζονται πάνω στο θέμα της θρησκείας. Και όπως είπαμε, προσεύχονται και πριν να κάνουν κάποιο πείραμα κλπ. Δεν συγκρούεται σε τέτοιο βαθμό η θρησκεία με το. Σε αυτό το επίπεδο δεν συγκρούεται. Υπάρχουν πιστοί άνθρωποι που δέχονται και τα δύο. Δέχονται και τις νόρμες της θρησκείας, δηλαδή και τα δόγματα της θρησκείας, αλλά δέχονται και τα πειράματα του εργαστηρίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε και άλλες γραμμές. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σχετικά με το ερώτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά την καταγωγή του ανθρώπου, θα έλεγα το εξής, ότι η θεωρία του Δαρβίνου έχει απορριφθεί. Δηλαδή έχει απορριφθεί, την απέριψε ο πατήρ Μεταλλινός, νομίζω. Με όχι, μία... όχι, από το 1970 που έγινε. 1970, όχι μόνο. Συνέδρια στην Αμερική, τα οποία δεν, δεν στέκει. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο είναι. Απερίπτηκε. Εγώ όμως πιστεύω ότι μάλλον ο άνθρωπος ο άπιστος γίνεται πίθηκος παρά ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, έχουμε και άλλη γραμμή. Η αφηγία οδηγεί στην πυθικοποίηση. Δηλαδή. Πυθικοποίηση, ωραίο ήταν αυτό. Ναι, σας ακούμε. Εμένα. Ναι, σε, με εσάς μιλάμε. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία σας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω να κλείσω το θέμα Δαρβίνου με ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο που διάβασα. Ναι, πείτε μας. Ο καθηγητής θρησκευτικών κάνει μάθημα στα παιδιά για τον Αδάμ και την Εύα. Ναι. Οπότε ο Τωτός σηκώνει το χέρι του και του λέει: Κύριε, ο μπαμπάς μου λέει ότι καταγόμαστε από τους πυθίκους. Και ο θρησκευτικός απαντάει: Δεν με ενδιαφέρει, παιδί μου, το γενεολογικό σου δέντρο. Αυτό που είπατε. Λοιπόν, έτσι νομίζω ότι πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα. Ναι. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Για την ενίσχυση της πίστης που μας προσφέρετε. Να είστε καλά. Προσπαθούμε εδώ κάθε Πέμπτη. Και η δική σας στήριξη είναι πολύ μεγάλη, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι, χαλεπή καιροί και είμαστε σε μια πνευματική εγρήγορση εδώ με τον κύριο Ατσακλή για να μπορέσουμε να πούμε πράγματα μέσα από την καρδιά μας και μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο και του μεγάλου φιλοσόφου. Σας να... παρακολουθώ συχνά. Θέλω να μάθω πότε έχετε έκτακτες εκπομπές. Δεν είναι κάτι σταθερό. Δηλαδή πάντα στην ίδια ώρα, όμως, αλλά άλλες μέρες. Βράδυ Σαββάτου και Κυριακή. Ναι, βράδυ Σαββάτου Κυριακής. Σταθερή είναι κάθε Πέμπτη. Ναι. 6.30 με 8 περίπου. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες έκτακτες εκπομπές ή έκτακτες δικές μου διαλέξεις. Ναι. Δηλαδή, κατά καιρούς κάποιες διαλέξεις κάποια μεγάλα σημεία των Αθηνών για θεολογικά θέματα. Θα σας πούμε στην πορεία των εκπομπών. Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και ακούμε... εσείς, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ακούμε και άλλες γραμμές. Ναι, σας ακούμε. Ναι, με ακούτε. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας ξανά. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι πολλοί ισχυρίζονται ότι καταγόμεθα από τον πίθηκο. Ναι. Όπως και ο Δαρβίνος. Ναι, ναι. Και ισχυρίζονται ότι εξελιχθήκανε οι πίθηκοι και έγιναν άνθρωποι. Υπάρχει δηλαδή μια εξέλιξη του πίθηκου και έφτασε στο σημερινό στάδιο που είναι άνθρωπος. Γιατί σταμάτησε. Και διερωτώ με εγώ, γιατί οι υπόλοιποι πίθηκοι που υπάρχουν δεν εξελίχθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εύλογο το ερώτημα. Έτσι, γιατί σταματήσανε πια να πάρουν. Ναι, 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 σας ακούμε. Μαγούτε. Ναι, ναι. Μαγούτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Η απάντηση είναι εσείς. Είπε ο Κύριος, άντινον αφήτετε τα ματία σας αφήνετε. Άντινον θα κρατείτε και κράτητε. Ποιο δικαιώμα έχει μόνο ο κληρικός. Ο κληρικός μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι. Έπειτα, τι λένε τα Άγια Λείψανα που απροσέλησαν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Άγιος Διονύσιος Σακίνθος, Άγιος Σπυρίδων και Αρκύρας, 2.700 χρόνια να αναγείονται τα σώματα αυτά. Αυτά τα πράγματα αποδεικνύουν αυτά που παλεύονται να σας βασανίζουν, να σας λένε ανοησίες. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Υπάρχουν και άλλες γραμμές. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε. Καλησπέρα κύριε Βιλάκη. Ναι. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο θέμα του πυθίκου. Ναι. Και του κύριου Δαρβίνου. Ναι. Υπάρχει ένα περιστατικό που το κρύβουν κάποιοι. Ναι. Λίγο πριν πεθάνει ο Δαρβίνος, τον επισκέφτηκε μια Αγγλίδα αριστοκράτησα στο σπίτι του και τον βλέπει να διαβάζει ένα βιβλίο. Και του λέει, κύριε Δαρβίνο, τι διαβάζετε? Και λέει, και αν είδε το βιβλίο, ήταν η Αγία Γραφή.
Και δεν πήρε στα μάτια τη η Αγγλίδα αυτή. Και το ρώτησε εσεί, κύριε Δαβίνο, που είπατε αυτά και αυτά, τι θεωρίε για τον Πίτικο, διαβάζετε την Αγία Γραφή. Δεν τα είπε ο Δαβίνο. Ναι, είναι λέει το βασιλικότερο των βιβλίων. Όταν ήμουν νέο, πέταγα κάποιε θεωρίε, αλλά ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα τι κάνουν αυτέ επιστήμη. Δηλαδή, προ το τέλο τη ζωή του, ο ίδιο ο Δαβίνο απέριξε την ίδια θεωρία. Αυτό βέβαια το κρύβουν, δεν το λένε. Όπως και δεν λένε στα μεγάλα κανάλια και στις μεγάλες εφημερίδες ότι τώρα με την ανακάλυψη του DNA καταλάβανε ότι όλη η ανθρωπότητα είναι από έναν άνθρωπο, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. Ωραία, να είστε καλά. Από ένα αίμα. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Συγχαρητήρια. Αξίζει το κόπο που κάνετε τέτοιες εκπομπές. Είμαι φαν από πολλά χρόνια, διαβάζω πάρα πολλά βιβλία. Δεν είμαι θρησκευόμενη και θρησκόλητη. Ναι. Αγαπώ το Θεό, τη δικαιοσύνη και όλα αυτά και προσπαθώ. Ναι. Προσπαθώ να είμαι αρεστή. Έχω πολλά πάθη. Το γνώρισε αυτόν, πιστεύω και προσπαθώ να είμαι καλύτερη. Θα ήθελα να σας πω ναι. ότι πρέπει μια για πάντα τελικά αυτά τα ψεύδι που έχουν πει και έχουν μπερδέψει τον κόσμο όσο αναφορά από πού προερχόμαστε. Εγώ γνωρίζω, πιστεύω ότι γνωρίζετε κι εσείς και πρέπει να κάνετε εκπομπή ειδικά γι' αυτό, για να τελειώσει αυτό το παραμύθι ότι είμαστε από τον Πίθηκο και χαζομάρες που λένε. Γιατί τα λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη για τα ρυπαρά γέννη που είναι αυτή τη στιγμή στον Άδη από εκείνα τα χρόνια που έγινε η επανάσταση της ουρανής, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, όταν ο Εωσπόρος, ο πιο όμορφος και πιο ο Άγγελος, είχε την εξουσία τη μεγαλύτερη και όμορφότερος τέλος πάντων. Εκείνος που μας έριξε στη γη και μας παραπλάνησε, όπως ξέρουμε. Ναι. Και είναι άγχος του κόσμου που είναι εδώ και από την αρχή του σύμπαντος. Έτσι έχω καταλάβει από ό,τι έχω διαβάσει και πιστεύω να είναι έτσι. Ωραία, θα απαντήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Να είστε καλά. Ναι. Πήρατε τηλέφωνο. Απόλυτος άρχον. Έχουμε άλλη γραμμή. Ωραία. Ο απόλυτος άρχον είναι ο Θεός. Ο Σατανάς παίρνει δύναμη επειδή οι άνθρωποι οι ίδιοι του παραδίδονται. Δεν έχει δικιά του δύναμη ο Σατανάς. Αλλά λέει στον Θεό, να έχω τους δικούς μου, τους οπαδούς. Και βάσει του νόμου, του θεϊκού νόμου, ότι πρέπει να γίνεται νόμος να υπάρχει, δηλαδή πνευματικός νόμος. Δεν μπορεί ο Θεός να πει ότι οι οπαδοί του Σατανά δεν υπάρχουν. Αφού θέλουν να πάνε με τον Σατανά, τους αφήνει ο Θεός να πάνε με τον Σατανά. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός με αυτό. Ναι. Να πω πρώτα-πρώτα ότι ο απόλυτος άρχον είναι ο Θεός. Ναι. Ο Θεός αφήνει τον Σατανά. Υπάρχει λόγος που τον αφήνει τον Σατανά να αλωνίζει. Έτσι. Διότι σε τελική ανάλυση, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι παρόλο ότι ο Σατανάς δημιουργεί πολλές τέτοιες περιπτώσεις, τις εκμεταλλεύεται ο Θεός. Να σας δείξει λίγο. Τον κύριο Ατσακλή, λίγο δείξτε. Λίγο τον κύριο Ατσακλή. Καλά, δεν πειράζει. Ναι. Εκμεταλλεύεται ο Θεός τις ταλαιπωρίες που κάνει ο Σατανάς στους ανθρώπους, διότι με την ταλαιπωρία που κάνει ο Σατανάς έρχεται ο άνθρωπος σε ένα σημείο να πει «Απίδησα πια με σένα, ναι. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά με σένα, ναι. Πρέπει να πάω στο Θεό». Δηλαδή και ο Σατανάς χρειάζεται σε αυτή τη ζωή, γιατί αυτό τον έχει και ο Θεός. Αλλιώς μπορούσε με ένα αφήσιμα να τον εξαφανίσει. Να τον εστείλει από τώρα στα τάρταρα. Δεν τον εστέλνει όμως, γιατί φαίνεται ο άνθρωπος χρειάζεται τσίγκλισμα. Για να προχωρήσει πιο μπροστά. Θα περάσουμε στο Ευαγγέλιο, να πούμε δύο λόγια. Ναι, σας ακούμε. Είναι μια ακόμα γραμμή και περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να πω ότι την επόμενη Κυριακή, ναι. στο Ευαγγέλιο θα μας πει ο Ευαγγελιστής, μιλάει για την εκδήλωση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Άρα σημαίνει αυτό ότι οι πρωτόπλαστοι υπήρχαν όντως, γιατί ο παλαιός άνθρωπος τώρα που ήταν οι αμαρτίες δηλαδή που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, μετά έρχεται ο Χριστός με την ανάστασή του να διώξει τον παλιό άνθρωπο και να είναι ο καινούριος άνθρωπος που δεν έχει αμαρτίες πλέον. Αυτό πιστεύω ότι είναι η θεολογική πλευρά του ζητήματος. Άλιστα. Ωραία.
Γεια σας. Ναι, κύριε Τσακλή, πείτε μας λίγο, γιατί πάμε στο τέλος εκπομπής. Ναι, πείτε μας. Θα προχωρήσουμε λιγάκι. Ναι, ναι. Γιατί τώρα θα κληρονομήσουν αυτοί οι στα δεξιά ευρισκόμενοι του Χριστού, διότι επίνασα και με δώσατε να φάω. Εδίψασα, ξένος ήμουνα, γυμνός και αρρώστησα και με επισκεφτήκατε και στη φυλακή κλπ. Και θα πούνε οι δίκαιοι, πότε σε είδαμε κύριε εσένα να είσαι γυμνός, να διψάς, να πεινάς και ήρθαμε να σε περιθάλψουμε. Και θα πει ο Χριστός ότι αν το κάνατε έστω και σε έναν από αυτούς τους μικρούς, τους ταπεινούς, τους ασήμαντους ανθρώπους, το κάνατε σε μένα. Παίρνει δηλαδή τη θέση των ασημάντων ο Χριστός. Τόσο πολύ δηλαδή τον ενδιαφέρουν όλοι οι άνθρωποι που εμείς τους έχουμε στα αζήτητα, ο Θεός τους έχει περιζήτητους τους. Και γι' αυτό το λόγο θα πάνε να κληρονομήσουν, διότι δώσανε να ξεδιψάσει, ο ξένος να αναπαυθεί, τον περιμάζεψαν, ο γυμνός να ντυθεί, ο άρρωστος να επισκεφτεί τον άρρωστο κλπ. Και θα γυρίσει στους άλλους τώρα που είναι αξαριστερών του και θα του πει πηγαίνετε στο. Να το πούμε ακριβώς πώς το λέει. Πηγαίνετε στο. Πες να το θυμάστε. Ακριβώς πηγαίνετε στο πύργο. Το εξώτερο. Το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τη αγγέλη. Ναι. Το πύργο, ναι. Το ετοιμασμένο, το αγγέλο. Το διαβόλο και τη αγγέλη αυτού. Δηλαδή, έχει ετοιμάσει ο Θεός για τον άνθρωπο παράδεισο και για το διάφορο φωτιά, πυρ και κόλαση. Δεν την έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μόνος του πηγαίνει και κολλάζεται εκεί πέρα. Πάει και πέφτει μόνος του δηλαδή μέσα στην κόλαση. Ενώ ο Θεός του έχει ετοιμάσει κληρονομία, του έχει ετοιμάσει παράδεισο, ο άνθρωπος δεν τον θέλει τον παράδεισο και θέλει να πάει στην κόλαση. Γι' αυτό κάνει τα θελήματα του διαβόλου και όχι τα θελήματα του Θεού. Αυτοί λοιπόν θα ξαφνιαστούν και θα πούν πότε σε είδαμε σένα να διψάς και να πεινάς. Εσένα τον Χριστό τον είδαμε ποτέ. Και θα του πει ο Χριστός ότι και έναν άνθρωπο απλό, ταπεινό, τον τελευταίο άνθρωπο που είδατε και πείναγε και δεν του δώσατε να φάει και δεν τον εξεδιψάσατε και δεν τον επισκεφτήκατε, αυτός ήμουνα εγώ, ο ίδιος εγώ, σε μένα δεν το κάνατε. Και έτσι θα τους εξαποστείλει στο πύρ το εξώτερο. Θα τους στείλει στον διάβολο. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς, συγγνώμη θα το πω, ας το διάβολο που λέμε εμείς, είναι μια βλαστήμια, διότι δεν έχει δικαίωμα κανένας άνθρωπος να στείλει ένα άλλο στο διάβολο. Ο μόνος που μπορεί να στείλει στο διάβολο κάποιον είναι ο Χριστός. Όταν του λέει, πήγαινε στο πύρ το εξώτερο, το ετοιμασμένο, το διαβόλο. Είναι βλαστήμια που διαφέρει κατά κόλλον, λέω και έτσι. Να πούμε συνέχεια στην εποχή μα. Είναι σε Θεό εκείνη την ώρα. Και πολύ έτσι στα καλά καθούμενα. Ναι, για το τίποτα. Όμως, αν το εμβαθύνει, είναι παράβαση καθήκοντο. Μόνο ο Θεό έχει το δικαίωμα να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο άνθρωπο δεν έχει το δικαίωμα να στείλει κανέναν πουθενά. Βέβαια. Έτσι λοιπόν, αυτό να έχουμε υπόψη μα ότι είναι το φοβερό Ευαγγέλιο τη κρίσεω, να το έχουμε υπόψη μα καθημερινά στο μυαλό μα. Και να ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα εδώ, διότι και η κόλαση, όπως λέει, είναι ζωή, είναι αιώνια, όπως και η ζωή είναι αιώνια, δηλαδή ο παράδεισος είναι αιώνιος. Εδώ οι δημιουργικές αιρέσεις, κύριε Φουντουλάκη, καθώς εσείς το ξέρετε πολύ καλά, οι άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι όχι, δεν θα είναι αιώνια η κόλαση, αλλά θα έχει ένα μεσοδιάστημα. Ναι. Δηλαδή θα πάμε μερικά χρόνια, 1000, 2000, 3000 χρόνια, αλλά κάπου θα τελειώσουν αυτά και θα πάμε όλοι στον παράδεισο. Αυτή είναι η αίρεση, το Πουργατόριο του Πάπα. Και η αίρεση που έβαλε στην πρώτη εκκλησία, ο Οριγένης, ο οποίος είπε, κάπως το είπε σαν θεία καταλλαγή, οι θεολόγοι μεγάλοι τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Η αποκατάσταση των πάντων. Αποκατάσταση των πάντων, ναι, συγχαρητήρια, σωστά. Ότι στο τέλος θα αποκατασταθούν και οι κολλασμένοι. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο όμως αυτό, είναι αντιευαγγελικό αυτό. Μακάρι να γίνει έτσι να σωθούμε όλοι. Αλλά έλα που δεν το λέει το Ευαγγέλιο και λέει ότι είναι κόλαση αιώνια, μπορούμε να διαψεύσουμε τα λόγια του Χριστού και να πούμε ότι δεν είναι αιώνια. Και αυτό που λέτε και αυτό που ακούμε στην εποχή μα είναι. Είναι αυτό που θέλω να καταλήξω και να πείτε αμέσως ότι λένε πολλοί η κόλαση υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, παράδειγμα υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Και έξω υπάρχει. Και υπάρχει και έξω αυτό. Δεν καταματηρείται από το Ιερό Ευαγγέλιο ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει η κόλαση, μέσα στον άνθρωπο πάλι υπάρχει ο παράδεισο, άρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Βλέπουμε εδώ μιλάει για κρίση. Ουσιαστικά μιλάει για κρίση. Άρα μιλάει για δικαιοσύνη, ότι όλοι οι άνθρωποι ανάλογα με το τι θα κάνουν θα έχουν και την ανάλογη ανταμοιβή. Μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, κύριε Φουντουλάκη μου, μόνο υπό μία άποψη, ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται, έχει τύψει συνειδήσεως επειδή έκανε το κακό, όντως γεύεται ένα μέρος της κολάσεως, αυτής της μελλοντικής κολάσεως, γι' αυτό όλοι φέρνουμε μέσα στην παράδοση. Σίγουρα, βέβαια. Ενώ όταν είναι απέναντι στον Θεό καθαρός και αισθάνεται μια ωραία επαφή με τον Θεό, τότε αισθάνεται παραδείσια. Δηλαδή, εντός ημών αυτή η βασιλεία των ουρανών και δεν έρχεται με παρατήρηση, λέει ο Χριστός. Δηλαδή, μέσα μας μπορούμε να διαμορφώσουμε και όντως θα πρέπει να διαμορφώσουμε από αυτή τη ζωή ένα είδος παραδείσου, ένα είδος σχέσεως με τον Χριστό, ούτως ώστε
φεύγοντας από εδώ, να μην συναντήσουμε το φράγμα αυτό της κρίσεως, παρά ο Χριστός να μας πει σε κλάσμα δευτερολέπειο, εσύ είσαι από εδώ και όχι από εκεί. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και αυτό είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας. Και θα ήθελα πάρα πολύ εδώ να το προσέξουμε και να μην το περάσουμε σαν παρονυχίδα, αλλά σαν ένα πολύ σοβαρό πράγμα αυτό το Ευαγγέλιο της κρίσεως. Να μην χάσουμε την ευκαιρία να πάμε με τον Χριστό, διότι η κόλαση δεν είναι όπως νομίζουν μερικοί με μπουζούκια και με μπριτζόλες που λέμε κάποιος, να πάμε στην κόλαση και τρώνε και πίνουν και έχουν μπουζούκια, αλλά είναι το φρικτότερο πράγμα που μπορεί να φανταστεί κανείς, διότι θα συγκατοικήσει με τον διάβολο, ο οποίος δεν έχει τίποτα, αλλά έχει τέτοιο μίσος εναντίον του ανθρώπου που συνεχώς τον έχει στα βάσανα. Εδώ λίγο μας κάνει κάποια παγίδα ο Σατανάς και αμέσως δυσφορούμε και λέμε «Θεέ με, σώσε με, ξεκόλαμε από αυτόν», ας πούμε. Όσο μάλλον όταν βρίσκεσαι συνεχώς στα νύχια των δαιμόνων και της κολάσεως. Είναι φοβερό πράγμα να το σκεφτεί κανείς, γιατί δεν το εύχομαι σε κανένα. Αυτό που είχατε πει και την άλλη φορά, γιατί οδηγούμαστε προς το τέλος της εκπομπής, είχατε πει λοιπόν ότι, και το, να το επαναλάβουμε ως κατακλείδα ουσιαστικά, ως επιμήθειο της σημερινής ζωντανής εκπομπής, είναι ότι μεγάλοι επιστήμονες, δεν ξέρω αν έχετε τη λίστα μπροστά σας, που μιλήσαν για τον Θεό. Μερικούς. Ναι, να πούμε μερικούς που θυμόμαστε. Ναι, είναι πρώτα πρώτα αυτός ο Πασχάλ, ο σπουδαίος ο Πασχάλ. Είναι ο Ντεμπρόγιν, είναι ο Μαξ Μπλανκ. Είναι ο αυτός που ανακάλυψε την ατομική ενέργεια στην Αμερική, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Χάιζενμπεργκ ήταν αυτός που πήρε την αρχή της αβεβαιότητος. Και ο Αϊνστάιν ήταν πιστός άνθρωπος. Ο Αϊνστάιν, ναι. Μεγάλη πιστή ήταν, μεγάλη αστρολόγιο ο Κοπέρνικος και αυτοί ήταν οι άνθρωποι της πίστεως, δηλαδή δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτοί πριν πάνε στο εργαστήριο, κάνανε μια ώρα προσευχή πριν να τους αποκαλύψει ο Θεός αυτά που ζητάγανε, ας πούμε, κλπ. Βλέπετε ότι οι μεγάλοι επιστήμονες ήταν όλοι πιστοί. Βεβαίως. Ο Παστέρ, ο Νικολάου, ο Έλληνας, έχουμε και Έλληνες επιστήμονες. Έχουμε τον Καραθοδωρή, μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος ήταν και καθηγητής του Αϊνστάιν στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο. Βεβαίως. Από τη Λάρισα, ο Καραθοδωρής. Ήταν καθηγητής του Αϊνστάιν. Δεν το ξέρω ο κόσμος γιατί διαφημίστηκε πάρα πολύ ο Αϊνστάιν και όχι ο καθηγητής του. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ξέρω πολύ αυτό. Λοιπόν, και λέει ότι όταν κάποιος έλεγε ότι όταν ήταν σε δυσκολία ο Αϊνστάιν στην Αμερική, έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο τον Καλαθοδωρή να τον πληροφορήσει για ορισμένα πράγματα και απορίες που είχε. Μα βλέπετε και αυτό ότι πολλά πράγματα που τα ξεκίνησαν οι αρχαίοι Έλληνες και αργότερα και σε επιτεύγματα, σε μεγάλα επιτεύγματα και στην ψυχολογία του βάθους. Που έχει ξεκινήσει η ψυχολογία του βάθους και μέσα από τον Ηράκλειτο που μιλάει για την ψυχή, ότι είναι άφησο η ψυχή του ανθρώπου και δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε την ψυχή, όποια μέθοδο και αν ακολουθήσουμε. Επίσης και ο Πλάτωνας που δίδει τον περίφημο ορισμό της ψυχής, το τι είναι ψυχή, πού πηγαίνει η ψυχή. Άρα πολλά πράγματα τα λέμε εδώ στις εκπομπές, θα τα πούμε και στις επόμενες εκπομπές. Τα έχουν πει αρχαίοι μεγάλοι. Βαθιά θρησκευόμενο άτομο ο Πλάτωνας. Για να το αποκαλύψει ο Θεός τόσες αλήθειες. Ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος νους και μια ψυχή που αναζητούσε το Θεό. Γι' αυτό και τον έχουμε για προχριστιανό τον Πλάτωνα, όχι ακριβώς Άγιο, διότι δεν γεννήθηκε μετά Χριστόν, αλλά σαν προχριστού Άγιο, έναν προχριστιανό Άγιο, ας πούμε. Και τον έχουν ζωγραφισμένο στο Άγιον Όρος και σε πολλές άλλες μονές, τον έχουν ζωγραφισμένο μαζί με τους μεγάλους Αγίους τον Πλάτωνα. Και τον Αριστοτέλη και τον Πυθαγόρα και πολλούς άλλους. Είναι μια πλειάδα περίπου 15 μεγάλοι αρχαίοι Έλληνες. Ωραία. Και ο Σοκράτης μέσα, κορυφαίος βέβαια, ο οποίος είπε δεν θα μπορέσουμε να το βρούμε ποτέ το πρώτο κοινού, λέει, αλλά θα μας το αποκαλύψει ο ίδιος ο Θεός. Αυτά τα έχετε γράψει και εσείς και στο δικό σας βιβλίο. Πείτε μας μια κουβέντα και θα καταλήξουμε, θα κλείσουμε. Πού μπορεί κάποιος να βρει το βιβλίο σας Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός και κλείνουμε. Ναι, είναι. Θα το βρεις στην Αθήνα. Για βοηθήστε με. Σοδόκου πηγή. Σοδόκου πηγή 44. Και το τηλέφωνο αυτό. 210-480-5539. Είναι το τηλέφωνο που μπορεί να βρει κάποιο στο βιβλίο. Ναι, πείτε μια κουβέντα και κλείνουμε. Θέλω να πω: όπου υπάρχει Χριστός, υπάρχει ελεημοσύνη και δικαιοσύνη. Όπου υπάρχει Χριστός, φεύγουν οι αδικίες, οι ψευδολογίες, οι συκοφαντίες, οι μνησικακίες, οι αλαζονίες και τις επιστήμεις οι αλαζονίες, η ύβρις, ο εγωισμός και οι αμαρτίες. Με τον Χριστό έχουμε αγάπη, δικαιοσύνη, αλήθεια, ταπείνωση, εξαγνισμό, πίστη, ελπίδα και όλα τα καλά. Με τον Χριστό, χωρίς τον Χριστό υπάρχει κόλαση. Με τον Χριστό υπάρχει ο παράδεισος. Δηλαδή, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, όταν έχει τον Χριστό, δημιουργείται ο παράδεισος. Ή τουλάχιστον μια γεύση μεγάλη του τι θα υπακολουθήσει. Να είστε καλά, κύριε Τζακλή. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας, κύριε Τζακλή, και τους αγαπητούς τηλεθεατές την ερχόμενη Πέμπτη. Επαναλαμβάνω τα 5 βιβλία μου. Υπάρχουν Πανεπιστημίου 57, Σόλωνος 114, στα τηλέφωνα
που είδατε στις οθόνες σας, μπορείτε να βρείτε τα 5 βιβλία που έχω συγγράψει, που αναφέρονται στην φιλοσοφία, στη θεολογία, τη σχέση της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Στο τηλέφωνο στο 210-68-32-706 υπάρχουν όλα τα DVD των προηγουμένων εκπομπών, μπορείτε και εκεί να τα βρείτε και να βρείτε στοιχεία. Και την ερχόμενη Πέμπτη με τον κύριο Ατζακλή θα πούμε και πρώτα θα συνομιλήσουμε πρώτα ο Θεός, ένα μεγάλο και σημαντικό και διαγωνικό θέμα, γιατί υπάρχει μοναξία στον κόσμο, γιατί υπάρχει συναισθηματικό κενό, γιατί υπάρχει συναισθηματική μοναξία στον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ που και σήμερα μας στηρίξατε με τα πολυάριθμα τηλεφωνήματά σας, να νεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη στις 18:30 περίπου η ώρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, καλό σας βράδυ.